Δείξει στην δίκη του Πάνου Καλίτση. Έλα, Ξανθίπη μου, σ' ακούμε. Κατερίνα μου, μόλις πριν από 5 λεπτά διακόπηκε η συνεδρίαση του δικαστηρίου και ανανέωσαν εκ νέου ημερομηνία έδωσε η πρόεδρος για τις 22 Φεβρουαρίου. Εδώ στο ίδιο κτίριο, στον έκτο όροφο. Έχουμε όμως και την αποχώρηση της Έλενας Χριστοπούλου από το δικαστηρίο, από το εφετείο. Και σε πολύ λίγο θα έχετε και τα πλάνα στη διάθεσή σας. Μπορείτε να τα δείξετε, να τα παρουσιάσετε στον κόσμο. Αυτό που θέλω να σου πω, Κατερίνα μου, είναι ότι η Έλενα Χριστοπούλου ήταν ακόμα συγκινημένη και ταραγμένη. Μας έλεγε μόνο καλημέρα, σας ευχαριστώ. Δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση σε εμάς τους δημοσιογράφους. Τα πλάνα θα μιλήσουν από μόνα τους. Σε πολύ λίγο θα τα έχετε και στη διάθεσή σας. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ξανθίπη μου. Και την πρώτη φορά έχει αποφύγει η κυρία Χριστοπούλου να τοποθετηθεί. Είχε τοποθετηθεί μόνο ο κύριος Καλίτσης. Και την προηγούμενη φορά που είπε. Τώρα είναι λογικό παντού να είναι ακόμα πιο φορτισμένη. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα, να το πούμε. Και μετά την δημοσιότητα που πήρε και η ζωή της Έλενας Χριστοπούλου λόγω της επιτυχίας που είχε στο Next Top Model. Όλο αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι είχε και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί και μεν πριν τη γνώριζε ο κόσμος, αλλά όχι τόσο καλά όσο τώρα. Οπότε τώρα σκεφτείτε, έχουν το διαζύγιο, έχουν τις μηνύσεις, έχουν αυτό, τόσες κάμερες. Δηλαδή και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ πιεσμένη ψυχολογικά και θέλει όλο μια κατανόηση και ένα σεβασμό. Έτσι. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα δούμε και τις δηλώσεις της Έλενας Χριστοπούλου αμέσως μετά την δίκη τη συγκεκριμένη. Και όλη την ταραχή που πέρασε, γιατί είπαμε ότι έχει και ένα παράδειγμα.